εκεί πέρα δίπλα, θα τα έχετε μπροστά σας, ας πούμε, και αν κάποια στιγμή κάποιος έχει μία απορία, μπορούμε να τα απαντήσουμε στο τέλος μετά. Εγώ θα τα διαβάσω συνοπτικά και γρήγορα και από εκεί και πέρα όποιος έχει κάποια απορία να την εξηγήσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε μπροστά σας τα αποτελέσματα του έτους 2016, από τα έσοδά μας από εγγραφές συνδρομές μελών, το βλέπετε πιστεύω όλοι, 21.985 και έξοδα 0. Αυτά ήταν μόνο από τις συνδρομές. Να μην διαβάζω ένα-ένα όλα τα άλλα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο αφιερώσαμε ή πόσο αφιερώσαμε ο ΤΕΙ και αυτά, τα έχετε μπροστά σας, τα βλέπετε όλα, έτσι. Αν κάποιος, όπως είπα και πιο μπροστά, έχουμε τα έσοδα, έξοδα, όλα αυτά εκεί πέρα, προχωράμε στο τρίτο κεφάλαιο που είναι η ορειβασία. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι το ξεχωριστό που πιστεύω ότι δεν θυμάμαι καμιά άλλη φορά, καμιά άλλη χρονιά να είχαν γίνει όλες τις φορές ορειβασίας αρχαρίων, μέσου, εκπαιδευτών, ορειβατικού σκι. Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε όλες τις φορές που κάνει η ορειβασία. Από εκεί ήταν και από το τρίτο κεφάλαιο είχαμε και τα μεγαλύτερα έσοδα που είχε ο Σύλλογος. Από το πρώτο κεφάλαιο εκεί, από τις αναβάσεις που κάναμε στο εσωτερικό, όπως βλέπετε έχουμε ένα κέρδος γύρω στις 10-11.000. Αυτές είναι το κέρδος όλων των αποστολών που κάναμε μέσα στο 16. Και αναβάσεις από το εξωτερικό, πέρσι κάναμε 2, μία ήταν στα Πυρηναία και μία ήταν στο Περού. Αυτές οι δύο αφήσαν από 1,5-2 χιλιάρικα κάθε μία περίπου, σύνολο 3.850. Τις φορές ορειβασίας που είπαμε προηγουμένως, που ήταν όλες ας πούμε πλήρες και για πρώτη φορά έγιναν όλες, είχαμε ένα μεγάλο ποσό εκεί πέρα, γύρω στα 8-9 χιλιάρικα, μόνο και μόνο από τις σχολές. Και προχωρά το πέμπτο κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο είναι τα παλιά τέτοια που κοιτάμε, εκεί είναι αρκετά λίγα τα έσοδα, είναι τυπικά τροποτινά. Πάμε στο κεφάλαιο Σκάκι. Το τμήμα του Σκάκι η περσινή χρονιά πήγε πάρα πολύ και πολύ άνοδο το Σκάκι το τελευταίο καιρό. Έχουμε ανεβήκαμε κατά κατηγορία. Μας έχει βραβεύσει ο Δήμος, μας έχει βραβεύσει η Ομοσπονδία η Σκακιστική. Πήγε πάρα πολύ καλά το σκακιστικό τμήμα. Και φέτος, ας πούμε, δύο παιχνίδια στην αρχή του χρόνου που δώσαμε την περασμένη Κυριακή και την προπερασμένη, είχαμε δύο αγώνες, δύο νίκες. Οπότε αυτό φαίνεται ότι προχωράει, ας πούμε, το σκακιστικό τμήμα. Πάμε στο άλλο κεφάλαιο, ας πούμε, τη χιονοδρομία. Και εκεί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλή η ανάπτυξη, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη το τμήμα χιονοδρομίας. Πάνω από 100 παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 16-17 χρονών συμμετέχουν στο χιονοδρομικό τμήμα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στο τμήμα της χιονοδρομίας που έχουμε μία αθλήτρια που είναι στην εθνική ομάδα. Για πρώτη φορά, είχαμε πολλά χρόνια σούμε, να φτάσουμε σε τέτοια θέση. Αυτό πάλι τι σημαίνει, ότι το τμήμα της χιονοδρομίας και αυτό ανθεί. Το περιοδικό. Το περιοδικό είναι το καμάρι του συλλόγου μας βέβαια, είναι το μοναδικό περιοδικό που βγαίνει επί 40 χρόνια συνέχεια, ανελικώς, είναι το μόνο που έχει ένα αρκετά μεγάλο μείον, ας πούμε, μπαίνει μέσα αυτό που λέμε. Αυτό που οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις. Παλιά, ας πούμε, όλα τα έξοδα του περιοδικού βγαίνανε από διαφημίσεις. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλοι οι διαφημιστές έχουν σταματήσει, οπότε αλλά προσπαθούμε και το κρατάμε, όπως λέμε, με τα δόντια εκεί πέρα. Είναι το καμάρι μας. Πολλά μέλη που έρχονται και γράφονται το μαθαίνουν από το περιοδικό. Είναι η ιστορία του συλλόγου και της ορειβασίας.
πιστεύω ότι πρέπει να το κρατάμε το περιοδικό και να τα βολέψουμε και οικονομικά, όπως το βολεύουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Από εκδηλώσεις που κάναμε, είχαμε επιτυχία, ας πούμε, στο γύρο της Πάρνηνας, είχαμε τη βράβευση των αθλητών, είχαμε το χορό των ετήσιων που κάνουμε και εκεί θα ήθελα, ας πούμε, να επιμείνω λιγάκι. Πρέπει όλα τα μέλη, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να συμμετέχουμε στο χώρο. Είναι η πιο μεγάλη εκδήλωση που κάνει ο Σύλλογος, είναι ο χώρος μας. Δύο εκδηλώσεις βασικά κάνει ο Σύλλογος. Μία το γύρο της Πάρνηνας και μία, ας πούμε, το χώρο. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να φάμε, να πιούμε. Δεν ξέρω γιατί τα τελευταία χρόνια έτσι έχει μία πτώση ο χώρος του Σύλλογου. Πιστεύω φέτος να κάνουμε μία κινητοποίηση, να ενεργοποιηθούμε όλα τα μέλη για να μαζέψει να έρθει ο κόσμος σίγουρα θα διασκεδάσει. Σίγουρα θα διασκεδάσει. Με λίγα λεπτά. Με λίγα έξοδα. Παρακάτω από τις επιχορηγήσεις, όπως ξέρετε, τώρα την τελευταία οκταετία, δεκαετία, πόσο κρατάει η κρίση, όπως λένε, δεν φέρνουμε επιχορηγήσεις από πουθενά, ούτε από το κράτος, ούτε από το Δήμο. Τέρμα οι επιχορηγήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ μείον, ας πούμε, για το Σύλλογο, γιατί μας δίνανε κάτι ψηλά. Ψηλά. Έστω 3.000 ήταν ο Δήμος παλιά, 3.000 έγινε η γραμματεία αθλητισμού, 6.000 κάτι ήταν, ας πούμε, ένα βοήθημα. Τα οποία καθήκανε τώρα τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίζουμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Στο ορειβατικό σκι, βλέπετε εκεί πέρα έσοδα μηδέν, μόνο έξοδα. Το ρηματικό σκι, είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα, μπορώ να πω, ας πούμε, που κρατάμε σε ζωή, να είναι ενεργό, ο σύλλογος του δικό σας. Να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι πέρσι, ας πούμε, σε όλους τους αγώνες αναλαμβάνανε, ξέρω εγώ, 20-30 άτομα, οι 10-12 ήταν οι δικοί μας αθλητές. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα, οι αθλητές είναι οι δικοί μας. Την περασμένη εβδομάδα που έγινε ένας αγώνας φετινός, που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά εδώ πέρα, που έγινε στη Βασιλίσσα, λάβανε από όλη την Ελλάδα μόνο και μόνο 9 αθλητές στο ρηματικό σκι, από όλους τους συλλόγους της Ελλάδας, εκ των οποίων 4 ήταν δικοί μας. Όλη η άλλη Ελλάδα είχε μόνο 5. Σίγουρα το ξέρετε αυτό, ας πούμε, διαβάζετε και στο περιοδικό, ότι με τέτοια προσπάθεια και με τέτοιους αθλητές σίγουρα βγαίνει ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα στο ρηματικό σκι. Στο τζούρο, άλλο ένα τμήμα, ας πούμε, που έχει μεγάλη άνοδο, πάρα πολύ μεγάλη άνοδο. Έχουμε μεταξύ των αθλητών που είναι πάρα πολύ, πάνω από 100-150 αθλητές έχει το τμήμα του τζούρο. Έχουμε γύρω στα 10-15 άτομα από το τζούντο, 10 αθλητές από το τζούντο που είναι στην εθνική ομάδα. 10-15 άτομα. Εκ των οποίων 2-3 έχουν βγει και έξω στην Ευρώπη, έχουν βαλκανικές επιτυχίες και τέτοια. Και μία από πέρα έχει και πανευρωπαϊκές επιτυχίες. Και τώρα την έχουν πάρει από κοντά με ιδιαίτερους προπονητές, τη βοηθάει η Ομοσπονδία, βοηθάνε οι γονείς. Βοηθάει και ο σύλλογος όσο μπορεί και ο σύλλογος, αλλά όταν, ας πούμε, ένας αθλητής είναι του επίπεδου που προετοιμάζεται τώρα για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν στο Τόκιο, ας πούμε, είναι πολλά τα έξοδα. Όπως θα πω και αργότερα, ας πούμε, που θα δείτε στον προϋπολογισμό που κάνουμε, είχαμε μία επαφή με τον Δήμαρχο Ακαρνών εδώ πέρα, του θέσαμε το θέμα αυτό. Μας υποσχέθηκε ότι φέτος το 2017 θα βγάλει μια επιχορήγηση ο Δήμος, ειδικά για την αθλήτρια αυτή που προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες η αθλήτρια αυτή να μας φέρει και μετάλλιο ακόμα. Να σκεφτείτε ότι η κοπέλα που βγήκε τρίτη φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παίξε με τη δική μας εδώ πέρα σε ένα πανευρωπαϊκό αγώνα και είχε χάσει την δικιά μας. Και που ακόμα έχει και 3-4 χρόνια μπροστά της, συναμπεριληφθεί ακόμα παραπάνω, γιατί η δικιά μας ήταν 19 χρονών, μετά θα είναι στα 23, θα να πάμε στα πιο αμπάνω.
Το τμήμα παρακάτω είναι της ποδηλασίας. Η ποδηλασία εκεί, όπως είπα και πιο μπροστά, σε όλα τα τμήματα του Συλλόγου έχουμε αθλητές, πρωταθλητές και στην εθνική ομάδα. Άλλος ένας, ας πούμε, αθλητής είναι στην εθνική ομάδα, στο τμήμα της ποδηλασίας. Έχει πολύ λίγους αθλητές αυτοί εκεί πέρα, είναι δύσκολο άθλημα, δύσκολο να πηγαίνει, αλλά έστω και αυτό τον ένα που έχουμε, που είναι και ο πρωταθλητής μας και στην εθνική ομάδα, είναι μεγάλη, ας πούμε, υπόθεση για το Συλλόγο. Φτάνουμε τελευταία στην αναρρίχηση και στην αναρρίχηση, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε πολλούς αθλητές. Μπορώ να πω ότι αυτή την περίοδο, το 2016, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό αθλητών που είχαμε μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις κορυφές και τέτοια να έχουμε. Έχουμε έναν αθλητή που είναι στην ελληνική ομάδα. Αλλά με τόσο μέγεθος αθλητών που έχουμε, 50-60, θα περιμένουμε να είχαμε και περισσότερους αθλητές στην ελληνική ομάδα. Να σκεφτείτε για πρώτη φορά τώρα στον αγώνα που έχουμε μεθαύριο την Κυριακή εδώ πέρα, θα λάβουμε μέρος με 25 αθλητές ακόμα. Σκέφτομαι πόσοι είναι πίσω από αυτούς εκεί πέρα. Δεν έχω τίποτα άλλο για τη δράση του Συλλόγου να πω εγώ. Αν έχει κάποιος τώρα να με ρωτήσει για οποιοδήποτε δράση, για οποιοδήποτε τμήμα του Συλλόγου, για οτιδήποτε οικονομικό, ξέρω εγώ, μπορεί να με ρωτήσει να πούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ δεν θέλω να πω, πρόεδρε, αναφερθήκατε, κύριε πρόεδρε, για το θέμα του χορού, που είναι η μία της δύο εκδηλώσεων. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πλέον πρέπει να βρούμε, να κάνουμε βέβαια την εκδήλωση αυτή σαν χώρο και πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, κάποια, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί, πιστεύω ότι έχει κουραστεί, τόσα χρόνια κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και επόμενο είναι να αρχίσει να φύγεται αυτή η εκδήλωση. Καλό είναι και να σκεφτούμε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό για να προσεγγίσουμε πάλι τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι προτάσεις είναι δεκτές. Όποτε, ξέρω εγώ, ένα πρωινό, ένα απογευματάκι, ο Σύλλογος είναι ανοιχτός, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε από τα μέλη εδώ πέρα να προτείνει μια καινούργια ιδέα, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, ας πούμε, να το αλλάξουμε και να το φτιάξουμε το καλύτερο. Βλέπω στην πρώτη αυτή σελίδα ή σε καμία εκεί κατάσταση τα νούμερα τέλεια. Είναι αυτό που σου είπα. Έχουμε 2,69, 2,73. Μεταφέρονται κάτω 2,69 σωστά, 2,94. Την πρώτη τελευταία σελίδα. Πού είναι, έχει ένα αριθμό μπροστά, Ι1, Ι2. Ευτυχώς που το είδα. Σωστά, από πάνω μεταφερμένα. Γιατί άμα δεν το βλέπεις. Και έχουμε 2,73 έξω. Κάτω μεταφέρουμε 2,94 έξω. Μετά έχουμε τα ταμιακά υπόλοιπα. Σύνολο λέμε 41,583, τα 7 σύνολο 34 σύνολο 132. Και από το διαθέσιμο λέμε 31,12,16. 37, 4 και τα ίδια νούμερα ακριβώς. Μαθηματικά δεν βγαίνουν. Τα έξοδα έτου 2016 ήταν 2,23, 4,1, 2,24, 4,1, 4,1, 4,1. Μα πάλι δεν βγαίνουν και τα νούμερα, τα ταμιακά υπόλοιπα, πάλι δεν τα βγαίνουν. Δεν σωστά. Δεν βγαίνει 37. Εγώ δεν είναι
το συνολικό πάντως ότι είναι εντάξει. Τώρα αυτό είναι θέμα της ακτινογράφησης που έγινε στο τέλος. Όλη η ουσία είναι ότι όλη η χρονιά είχε 269.000 έσοδα, 269.000 έσοδα και 273.000 έξοδα. Δηλαδή έχουμε περισσότερα 4 γεωπολιτικά γύρω στα 4 χιλιάρικα έξοδα όλη την χρονιά παραπάνω. Αυτό βέβαια οφείλεται ότι κάναμε και κάτι έξτρα ας πούμε, τοποθετήσεις. Ένα χοντρό κεφάλαιο 4 χιλιάρικα πήγε που δεν ήταν αναμενόμενο το κοντά που φτιάξαμε και καταστήσαμε τα παράθυρα του καταπηγείου στην Πάρνη τα επάνω και άλλο ένα έκτακτο ποσό ας πούμε γύρω στις 3.000, θα το δείτε εδώ πέρα είναι στο κεφάλαιο Ι9, Ι10 περίπου, που είναι το ΑΣΣΕΦ. Αναβαθμίσαμε το ΑΣΣΕΦ το οποίο μας έγινε 3 χιλιάρικα χοντρικά, κάπως το γράφει, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση, έτσι. Έσοδο του 2016 269.333 ευρώ, 84 λεπτά. Υπόλοιπο τραπεζικών καταθέσεων στη 71 του 2015, 41.000 ευρώ, 450,55 λεπτά. Υπόλοιπο ταμείου στη 71 του 2015, 132 ευρώ, 54 λεπτά. Σύνολο 310.000 ευρώ, 216,93 λεπτά. Τα έξοδα του 2016 είναι ως εξής. Συνολικά 273.461,45 λεπτά. Το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, οι καταθέσεις μου δηλαδή, ανήκουν σε 35.349,37 λεπτά και το υπόλοιπο του ταμείου σε 2.206 ευρώ, 0,11 λεπτά. Συνολικά, 210.216,93 ευρώ. Όλες τις πράξεις που έγιναν είναι νόμιμες. Όλα τα τιμολόγια με τις απανών, τα τριπλότητα της κράτσων πληρωμών, κινούνται κανονικά. Σε κάποιο τμήμα, κάτι ας πούμε, το Προεδρείο εδώ πέρα το έβγαλε βάσει των περσινών δεδομένων στα ίδια επίπεδα, πιστεύω ας πούμε. Το μόνο που έχουμε προσθέσει εδώ πέρα είναι 5 χιλιάρικα στις επιχορηγήσεις που πιστεύουμε να μας τα δώσει ο Δήμος. Αν δεν μας τα δώσει ο Δήμος, θα δούμε. Αν έχει κάποιο. Τα διοικητικά έχει κάνει μεγάλη μεταβολή. Διοικητικά. Από 26 πάει στα 40.
σκεφτόμαστε να πάρουμε και άλλο ποσοστό. Τα έσοδα ακόμα ψηφίκανε. Μα κάτι να γίνει, αλλά υπολογίζουμε και ευελπιστούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα και περισσότερα έξοδα. Όταν έχει περισσότερα έσοδα, έχει περισσότερα έξοδα. Θα καινούργια μέλη. Μακάρι να έχουμε παραπάνω. Πέτω τα έσοδα μας στα διοικητικά ήταν, ας πούμε, 26.000, ευελπιστούμε στο φέτο δηλαδή, να πάνε σε 30.000. Και από 36 προγραμμές, 30 προγραμμές έξοδα, θα πάνε σε 10.000. Μένει ένα πανδημικό, ας πούμε, γύρω στα 6.000 και περίπου τόσο και αν πάνε τα πράγματα όπως θα τα υπολογίσουμε. Μακάρι να πέσουν τα κλίματα, μακάρι. Και αυτό, ας πούμε, πρέπει για να πέσουν περισσότερα κλίματα, πρέπει να ενεργοποιηθούν, πολύ τα μέλη, να πούμε. Είναι πολλά μέλη του συλλόγου που ξεχνάνε να πληρώνουν τη συνδρομή, να πούμε. Και αυτά τα περισσότερα αποτέλεσαν και οι συνδρομές. Πρέπει κάπου και τα μέλη να θυμούνται ότι έχουν κάποια, ας το πούμε, υποχρέωση, δεν είναι βέβαια και υποχρέωση με την κακή έννοια, να έχονται στις γενικές συνεδρίες, να πληρώνουν τη συνδρομή τους, να λένε την άποψή τους κτλ. Ευχαριστώ. Εκδίνεται το προϋπολογισμό του 2017. Θα προχωρήσουμε στον γνωρισμό της οικονομικής συμμετοχής. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει με αυτόν. Το όνομά σας. Μετά είναι κανένας άλλος που θέλει για την Εμπορευτική Επιτροπή, όταν λέμε Εμπορευτική Επιτροπή. Η κυρία Φανή Κατάρα που έχει αποκτήσει πείρα είναι διαθέσιμη. Μήπως θέλει προεδρήμα εκεί. Μήπως θέλει προεδρήμα εκεί. Και θα αρχίσουν τώρα οι εκλογές. Μία μεγάλη παράδειξη που κάναμε στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης, που είναι τυπικό βέβαια το θέμα, αλλά είναι και πολύ σοβαρό. Όπως εκλέξαμε την πρόεδρο εδώ πέρα της Γενικής Συνέλευσης, έπρεπε να εκλέξουμε και μία γραμματέα, να πούμε. Οπότε η γραμματέα της ΕΣΥ, έτσι έχει έρθει ήδη, να πούμε, εδώ πέρα, οπότε προχωρήσαμε κανονικά. Λοιπόν, παραθεωρούμε τη θέση στην Εμπορευτική Επιτροπή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ επί της ευκαιρίας με τώρα που τελείωσε η συνέλευση, πιστεύω, ας πούμε, ότι και όλοι το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει, ότι εγώ προσωπικά ήξερα από 40 χρόνια που χρησιμοποιούμε εδώ στο σύλλογο. Ύστερα από 40 χρόνια που είμαι στο σύλλογο, αποφάσισα να πάρω τη σύνταξή μου. Μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια που είμαι στο σύλλογο, συνεργάστηκα με χιλιάδες μέλη του ορειβατικού συλλόγου. Είχα άριστη συνεργασία με όλους, αμέριστη βοήθεια από όλα τα μέλη και αυτό θα τους ευχαριστήσω πολύ. Όλα τα μέλη τα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που δείξανε στο σύλλογο, όχι προσωπικά σε μένα, στο σύλλογο. Γιατί όταν ξεκίνησε ο σύλλογος πριν 40 χρόνια, ήμασταν σε ένα δωματιάκι. Και μέσα στα 40 χρόνια έχετε δει και βλέπετε, ας πούμε, που έχει φτάσει ο σύλλογος. Αυτό που οφείλεται στα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου.
όλα τα μέλη, ο καθένας από την πλευρά του, έχει βάλει ένα λιθαράκι για να ανεβάσει το σύλλογο ψηλά. Έχει ανέβει ο σύλλογος πολύ ψηλά, είναι ψηλά και είμαι σίγουρος γιατί ότι θα παραμείνει ψηλά, να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόταση στη Γενική Συνέλευση. Μετά τη δήλωση του κυρίου Βασίλη Νίκα, προτείνω να τον ανακηρύξουμε επίτιμο πρόεδρο για δύο. Εάν κάποιος από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δεν γνωρίζει κάποιον από τους υποψηφίους, να με διακόψει ούτως ώστε να παρουσιαστεί ο συγκεκριμένος υποψήφιος, τουλάχιστον κατ' εμφάνιση να δείτε ποιος είναι. Γιατί και πολλούς τους γνωρίζουμε. Όλοι θα συμβαθούν, κανένα πρόβλημα. Ελένη, με συγχωρείτε λιγάκι. Θα ήθελα εγώ προσωπικά, εκτός ότι θα εμφανιστούν τα άτομα αυτά εδώ, όποιος θέλει από τα άτομα αυτά εδώ, να μπορέσει να απευθυνθεί και σε εσάς, να μπορέσει να δηλώσει την ταυτότητά του ποιος είναι, τι κάνει και γιατί θέλει να είναι στο σύλλογο. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρετε και κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι σωστό να μπορέσει να παρουσιαστεί. Συγγνώμη παιδιά, όλοι οι υποψηφοί εδώ υποτίθεται ότι έθεσαν υποψηφιότητα από αγάπη για το σύλλογο και με σκοπό να προσφέρουν ούτως ώστε να πάει ο σύλλογος ψηλά. Τι νόημα έχει να ξέρουμε γραμματικές γνώσεις, εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Εγώ το θεωρώ ψηφοθυρία και το απορρίπτω. Εάν κάποιος θέλει να μπορέσει να μιλήσει είναι απαγορευτικό αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει λόγο δηλαδή ώρα να μπορέσει να μιλήσει. Να μιλήσει ο καθένας άμα θέλει. Λοιπόν, εγώ αρχίζω την ανάγνωση. Απαρτζάκης Κωνσταντίνος. Λίγο να βλέπουμε πώς θα μην σε ξέρουμε. Πώς θα είναι μπροστά. Κουραμάνη Ιωάννα. Ο Λαμπατζάκη δεν τον είδα. Νάτος. Η Κουραμάνη την γνωρίζετε. Την γνωρίζετε. Ευστρατιάτης Νικόλαος. Λοιπόν, Ιακωβάκης Βασίλειος. Καλαπαλίτη Φιλό. Κατάρας Ιωάννης. Κοράει και το χώρι μου να σκόψει σήμερα. Καταρού Αγγελική. Μπράβο. Λουκάς Γαβριήλ. Μπράβο. Μακρύς Νικόλαος. Μοσκίδης Ισαάκ. Πού είσαι ρε γραμματέα. Μάριου Εύα. Πεζελιάνου Μαρίνα. Κουλιώνας Δημήτριος. Παπάζουγλου Γιώργος. Σύγχρονο Γιώργο. Παύλου Παύλος. Πέτρο Φωτεινή. Σουλατζή Μαρία. Σπυράκης Γιώργος. Τζοντζίνης Γιώργη. Τσαρκόπουλος Γιώργος.
πρώην βασιλική. Εξ αυτών, το λέει και πάνω βέβαια το ψηφοδέλτιο, μέχρι και 15 σταυρούς. Εντάξει. Και την εξελεκτική επιτροπή εκλέγονται τρεις. Τους διαβάζω, δεν νομίζω ότι έχει και νόημα. Ανδρέου Ζέση, Ζήτης Κωνσταντίνος, Μαυρακάνης Γεώργιος, Ρίγα Μαρία. Θα ρωτήσω κάτι. Εάν είναι 16 σταυρούς, τι γίνεται. Άγγελο. Ο σταυρός πρέπει να είναι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί θα το διάβουμε ως άγγελο, ή μπροστά ή μετά το όνομα, δεν έχει σημασία, αρκεί να μην ξεφεύγει από την ευθεία. Εντάξει. Ναι. Όχι, σταυρό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κι άμα δεν έχει σταυρό, πάει στο κόμμα. Θέλει να προλάβει το τρένο. Και κόλλητο.